Χτυπώντας μόνος του πάνω στο τραπέζι, είναι ο Γιώργος Πετρίδης. Καλημέρα, κύριε. Τι έγινε, καλημέρα. Καλά, καλά. Βγάλε Πετρίδη, λέει, που δεν ξέρει που θα πάρει πορτάζ. Ωραίο. Εγώ το στείλα από εγώ. Εσύ το στείλες. Λοιπόν, Γιώργο μου, τα δεδομένα είναι πλέον απλά. Ο Παναθηναϊκός μέχρι το πρωί δεν ήταν δεδομένο. Συζητάγαμε ότι είναι φαβορή για την απόκτηση του Μήτογλου. Πλέον είναι δικό του Μήτογλου για 3 χρόνια. Αρχίζει η front line του και σχεδιάζεται σιγά-σιγά. Περιμένει τα μαντάτα του Παπαγιάννη. Σωστά. Περιμένει. Εμείς περιμένουμε να ανακοινωθεί ο Grant, γιατί ουσιαστικά είναι τελειωμένη υπόθεση. Άρα λοιπόν από εδώ και στο εξής, ποια είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να έχουμε στο νου μας ως επόμενες κινήσεις του Παναθηναϊκού. Εντάξει, τα είπες όλα βασικά, αφενός. Όχι, δεν τα είπα όλα. Το ένα κομμάτι που θέλω να πω το είπες, εντάξει, ρε παιδί. Για πες το, ποιο είναι αυτό. Για τη front line. Ναι, και είναι και ωραία front line, έτσι. Γι' αυτό θέλω να πω, ότι με την απόκτηση του Μήτογλου Παναθηναϊκός παίρνει ένα παίκτη που μπορεί να βοηθήσει σε 2 θέσεις, καταρχάς, όπως έξω το 5. Ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος σούτερ, αλλά απειλεί από την περιφέρεια που το θέλει ο Αταμάν από τους ψηλούς του, έτσι. Σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Το ελληνικό στοιχείο που λέγαμε νωρίτερα, ότι το τονώνει ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι. Και από εκεί πέρα, εάν πάρει και το νέο του Παπαγιάννη, αν πει το νέο Παπαγιάννης, νομίζω ότι η front line του θα είναι ίσως η καλύτερη τελευταία πενταετία. Δεν πάω πιο πίσω, με την προσθήκη του Λεσόρ. Με την προσθήκη του Λεσόρ. Με Λεσόρ. Εγώ θυμίζω το εξής. Δεν ξέρω πώς θα δέσει αυτή η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω όμως ότι την τελευταία χρονιά που συνυπήρξαν Παπαγιάννης Μητόγλου στο Παναθηναϊκό, σαν δίδυμο 4-5, ήταν σχεδόν αχτύπητο. Ναι, γιατί ξέρει πολύ καλά ο ένας στον παιχνίδι του άλλου. Ανοίγει το γήπεδο Μητόγλου. Παπαγιάννης τώρα επίσης έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι ο ίδιος Παπαγιάννης πριν από 3 χρόνια. Δηλαδή σουτάρει πολύ πιο άνετα από τα 7 μέτρα. Επίσης θα δούμε και ένα Παναθηναϊκό με καλοφαρούς δημιουργούς που δεν είχε τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός. Που σημαίνει ότι η αξιοποίηση του Παπαγιάννη δεν ήταν υπρέπουσα, έτσι. Ναι. Τώρα, μια και λες για αυτό το κομμάτι, για τις επόμενες κινήσεις, έχει να κάνει 2 προσθήκες ο Παναθηναϊκός. Θέλει 2 προσθήκες στις θέσεις των γκάρτ. Εντάξει, μία είναι ο Γκραντ, ο οποίος θα ανακοινωθεί. Okay, άρα πάμε για ένα γκάρτ ακόμα. Όχι, για άλλους 2. Α, για άλλους 2. Για άλλους 2. Μάλιστα, ναι. Να γεμίσει εκεί τα κενά που υπάρχουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή ο Βιλντόσα, ο Μωραήτης και ο Γκραντ. Θέλει άλλους 2 παίκτες τουλάχιστον εκεί. Δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα. Πολλές φορές δεν υπάρχουν πολύ διαθέσιμοι παίκτες. Ναι. Περιμένει ο Παναθηναϊκός να δει τι θα προκύψει από Ευρωλίγκα, εάν υπάρχει κάποια περίπτωση παίκτη, την οποία τώρα που μιλάμε δεν την έχουμε στα υπόψη μας, αλλά μπορεί να προκύψει με κάποιο buyout, σε κάποιο συμβόλαιο. Ρωτάει ο Παναθηναϊκός εξαιρετικά, μήπως μάθει κάτι, κάποιο παίκτη που θέλει να φύγει, που θέλει να σπάσει το συμβόλαιό του. Και κατά δεύτερον από το NBA. Έτσι. Και εκεί έχει ανοιχτά τα μάτια του. Αν βρεθεί κάποιο παίκτη που θα του κάνει κλικ, να τον πάρει ο Αταμάν. Ο Γκραντ, το είπαμε και χθες, το λέμε και κάθε μέρα, είναι επιλογή, καθαρά επιλογή του Αταμάν. Έτσι, τον ήθελε. Τον θέλει. Τον θέλει να εξισορροπεί, να το πω λίγο έτσι, την περιφερειακή γραμμή του. Ως μια συμπληρωματική λύση. Ερχόμενος από τον Μπάγκο Γκραντ θα δίνει αυτά τα ποιοτικά λεπτά, τέλος πάντων. Δεν με πας στο θέμα που θέλω να μιλήσουμε όμως. Ποιο είναι αυτό, Χεζόνια. Βέβαια. Γιατί σκέφτομαι μια πεντάδα η οποία θα έχει μέσα Βιλντόσα, Χεζόνια, Λεσόρ. Και βάλει εσύ τα 2 στοιχεία στην πεντάδα. Θα πηγαίνει το ΆΚΑ πάνω κάτω. Εννοείς από άποψη. Και ρυθμού και έντασης και συναισθημάτων και όλα αυτά μαζί. Κοίταξε να δεις, το θέμα του Χεζόνια το χειρίζεται αποκλειστικά ο ίδιος. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Έχει ένα συμβόλαιο με την Ρεάλ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το σπάσει αυτό το συμβόλαιο. Αν καταφέρει να βρει τη χρυσή τομή με τους Μαδρελένους, που και αυτοί δεν ξέρω πόσο εύκολο να αφήσουν έναν τόσο σημαντικό παίκτη τους να φύγει. Τότε θα γίνει παίκτη του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι, δηλαδή, φεύγει από Ρεάλ, πάει Παναθηναϊκό. Έτσι είναι πολύ απλό ο τίτλος, τέλος πάντων. Θέλω να πω εδώ ότι βλέποντας τελευταίες εξελίξεις, η Μπαρτσελόνα παίρνει τον Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ. Και τους 2 Ερνάν Γκόμεθ. Και μάλλον και τον Χουάντσο, ναι. Αλλά για τον Γουίλι είναι σχεδόν σίγουρο. Η Ρεάλ δεν θα κάνει κίνηση για τους 2 αυτούς παίκτες, που σημαίνει ότι έχει στο μυαλό της πως μένουν για Μπουσέλη και Ταβάρες, για τους οποίους υπήρχε ενδιαφέρον από NBA. Ίσως εδώ βοηθήσει λίγο όλο αυτό το κλίμα να αφήσει τον Χεζόνια. Δεν είναι πολύ εύκολο, μακάρι λέγω να προκύψει Χεζόνια. Το είπες και Σιβάη, το λογικό είναι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά, επειδή έχει αυτό το δέσιμο με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, η παρουσία του και μόνο θα ξεσηκώσει. Εντάξει, μετά βέβαια η ομάδα θέλει θηροδαμαστή.
Κατά Μάντς αυτό. Τι, με περιπτώσει Χεζόνια Λεσόρ. Εννοείς από. Δεν είναι καλοί χαρακτήρες. Δεν είναι μια χαρά χαρακτήρες είναι. Μπάλα... Α, δεν το πιστεύω εδώ μαζί, αυτό το λέω. Θηρία είναι, τι είναι όμως. Δεν θα σταματάει η μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω. Άλλο αυτό. Καλό είναι αυτό. Δεν σου λέω ότι είναι κακό. Δεν σου λέω ότι είναι κακό. Δεν σου λέω ότι είναι κακό. Και ο Αταμάν σε αυτές τις περιπτώσεις μάλλον διακρίνεται για αυτού του είδους τις ομάδες. Για αυτού του είδους τη διαχείριση μάλλον αυτού του είδους των παιχτών. Ναι, ναι. Αλλά θα είναι ωραίο στο μάτι. Θα είναι ωραίο στο μάτι ακριβώς. Θα είναι ωραίο στο μάτι. Κακά τα ψέματα, ο Αταμάν, γενικότερα οι ομάδες που έφτιαξε στην ΕΦΕΣ την τελευταία τριετία, λέω εγώ τουλάχιστον, τα τελευταία 3-4 χρόνια μάλλον, ήταν καθώς ήταν τα παιχνίδια της ΕΦΕΣ. Έτσι. Γιατί είχε γκάρτ πολύ ποιοτικούς, είχε γκάρτ που εκτελούσαν, που δημιουργούσαν, που έκαναν τα πάντα σχεδόν. Mm-hmm. Έχει προκύψει το όνομα του Πάγκος. Το όνομα του Πάγκος, κοίταξε. Το όνομα του Πάγκος, αν θα απασχολεί στον Παναθηναϊκό, είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Ακόμα έχει το συμβόλαιό του με την Αρμάνι Μιλάνο. Ψάχνει καθαρό δημιουργό. Ο Πάγκος είναι περισσότερο δημιουργός. Ναι. Ψάχνει καθαρό δημιουργό, ένα ακόμα. Κοίταξε, αν βρεθεί. Γιατί και ο Γκραντ είναι δημιουργός. Ναι. Είναι καλός δημιουργός ο Γκραντ. Αν βρεθεί ένας παίκτης ο οποίος στο 2 να έχει περισσότερες εκτελεστικές ικανότητες. Ο Ντόρση για παράδειγμα. Μπράβο. Λέει ένα όνομα τώρα. Δεν είπα να στην τύχη. Ναι. Ή ο Πάντερ, ο οποίος απασχόλησε τον Παναθηναϊκό, έτσι για να μην πάμε στον Ντόρση. Από τον Πάντερ που ήταν δεδομένο ότι είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό και φτάσει πολύ κοντά μάλιστα. Θεωρώ ότι μπορεί να κολλήσει με τον Πάγκος. Ο Αταμάν βέβαια θέλει κόμπο γκάρ, θέλει γκάρ που να κάνουν και τα δύο πράγματα πολύ καλά. Θέλει προσωπική φάση, ναι. Όχι ότι δεν το έχει ο Πάγκος. Δηλαδή στις καλές του χρονιές ο Πάγκος ήταν και καλός εκτελεστικά. Ναι. Έδινε πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Αν έχει καλούς screeners, ο Πάγκος μπορεί να κάνει και την απειλή από τη μέση απόσταση και να. Το έχει το σουτάκι δηλαδή. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι βέβαια. Γιατί έχει με κακή χρονιά στο Μιλάνο. Με πολλά προβλήματα και ίσως και γι' αυτό ξέρεις, να μην έχουμε τόσο καλή εικόνα για εκείνο. Εμένα, κοίταξε να σου πω, αν με ρωτάς με την προσωπική άποψη, είναι η καψούρα μου Πάγκος. Μπασκετικά. Α, ναι. Μπασκετικά, ναι, το ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπικό. Άρα λοιπόν, δύο γκάρντ. Δύο γκάρντ τουλάχιστον. Έναν σίγουρα στο φτερό. Mm-hmm. Στο 3. Έναν που να ανεβοκατεβαίνει 3-4. Γι' αυτό λέω ότι ο Χεζόνια εκεί είναι το ιδανικό κουμπί για να κλείσει. Τις θέσεις αυτές. Άρα, ας πούμε, Πάγκος, Ντόρσεϊ, Παπαπέτρου, Χεζόνια και τελειώσαμε. Ναι. Και το πεντάρι που περιμένουμε να δούμε αν θα είναι Παπαγιάννης ή κάποιος άλλος. Θα είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό αν κλείσουν Παπαγιάννης και Παπαπέτρου για πολλούς λόγους. Ευνόητοι, έτσι οι λόγοι. Αφένος το ελληνικό στοιχείο. Αφέτερου δύο παιδιά τα οποία τα ξέρει πολύ καλά ο κόσμος, θα έχει αγαπήσει ο κόσμος. Και θα έχει και. Το θέλει ο Παναθηναϊκός αυτό. Θέλει να έχει το οικογενειακό κλίμα. Του είχε λείψει τα τελευταία χρόνια. Θα ασχοληθεί με τον Σλούκα Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι ασχολείται. Στην πορεία δεν αποκλείεται τίποτα. Αλλά τώρα που μιλάμε, ο Σλούκας νομίζω ότι είναι για Φενέρ. Πάει Φενέρ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα Σλούκα στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας, όλα αυτά αλλάζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.